Η πρώτη περιφερειακή μαθητιάδα αθλητισμού και πολιτισμού Ηπείρου είναι γεγονός. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής από την κεντρική πλατεία της πόλης των Ιωαννίνων, όπου και άναψε η φλόγα της μαθητιάδας από δύο μαθητές, ένα γόρι και ένα κορίτσι, παρουσία πλήθους κόσμου. Μαθητιάδα αποτελεί μια μεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα και παράλληλες δράσεις πολιτισμού. Στόχος της μαθητιάδας είναι η συμμετοχή και η προσπάθεια, όχι η διάκριση. Όπου το μήνυμά της, το ισχυρό της σλόγγαν είναι «Αθλούμε, αγωνίζομαι χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης. Παιδεύομαι, εκπαιδεύομαι, στις αρχές του εφαγωνίζομαι τις αυθεντικές αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων. Μαθαίνω να αγωνίζομαι στα γήπεδα, να μην μένω μόνο θεατής, να γνωρίσω τη χαρά και τα ωφέλη του αθλητισμού, να σεβαστώ τη διαφορετικότητα, να συμμετέχω σε δράσεις περιπαντολογικής ευαισθητοποίησης και να ζήσω μια μοναδική εμπειρία. Τι είναι μαθητιάδα? Είναι λοιπόν μια προσομοίωση της Ολυμπιάδας, όπου για τη δική μας μαθητιάδα, τη μαθητιάδα της Ηπείρου, στο ρόλο των Ηπείρων είναι η νομή της περιφέρειάς μας, στο ρόλο των χωρών της γης, τα γυμνάσια της Ηπείρου, και στο ρόλο των πρωταθλητών του κόσμου, οι μαθητές. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και βέβαια των τοπικών αρχών έδωσαν το παρόν στην χθεσινή τελετή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας, κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας, γι' αυτό και συμμετέχουμε ενεργά ως περιφέρεια Ηπείρου και στηρίζουμε αυτή την οργάνωση. Με κεντρικό σύνθημα χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της αποτυχίας, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στη συμμετοχή και στην ενεργό συμμετοχή όλων μας και όλων σας. Με πολύ μεγάλη χαρά αγκαλιάσαμε ως Δήμος Ηπείρου τη διοργάνωση και την πρόταση που μας έκανε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτό το μεγάλο θετικό γεγονός που είναι πλήρου συμβολισμού των αξιών που έχουν γεννηθεί στη δική μας χώρα, στη χώρα που γέννησε τον Ολυμπισμό. Αγκαλιάσαμε λοιπόν την διοργάνωση αυτή, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε και να ζήσουν κυρίως τα παιδιά τις στιγμές που αρμόζουν στο Ολυμπιακό Πνεύμα, τις στιγμές που αρμόζουν στους απόγονους των ανθρώπων που συνέβαλαν στην αναγέννηση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, όπως είναι ο Ευάγγελος Ζάπας. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν σήμερα Δευτέρα με τη λαμπαδιδρομία από την κεντρική πλατεία στο πανηπυρωτικό στάδιο, όπου και έγινε η τελετή έναρξης της μαθητιάδας. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Αλέξης Κοστάλας.
και εθνικός ύμνος. Η πρώτη περιφερειακή μαθητιάδα αθλητισμού και πολιτισμού Ηπείρου διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιαννητών, το ΠΕΑΚΙ, το Πνευματικό Κέντρο, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου, την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Χαιρετίζω τη σημερινή έναρξη της μαθητικής περιφερειακής μαθητιάδας, η οποία έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, αφορά τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Σημασία έχει να έχουμε όλοι στο νου μας τη συμμετοχή και το ΕΦΑ αγωνίζεστε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την όμορφη γιορτή του αθλητισμού που διοργανώνεται στην πόλη μας και σίγουρα θα έχει και συνέχεια και η Περιφέρεια Ηπείρου θα είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και όλων των φορέων. Αφού συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές της πρώτης Περιφερειακής Μαθητιάδας Ηπείρου 2017 και προσωπικά την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση Ηπείρου, την κυρία Αγγελική Φωτεινή, θέλω απευθυνόμενος στους μαθητές να επισημάνω και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους μαθητικούς αγώνες, καλή πρόοδο στα μαθήματά σας, υγεία, δύναμη και χαρά στη ζωή σας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας περιμένει και ως φοιτητές και ως αθλητές. Και μια κουβέντα για τα προσφυγόπουλα. Να βρεθούν με το καλό το συντομότερο στις αγαπημένες τους πατρίδες. Να δώσω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε και να ευχηθώ δύο πράγματα. Πρώτον, αυτή η μαθητιάδα, η περιφερειακή, να γίνει θεσμός και μείνει εδώ κάθε χρόνο για πάρα πολλά χρόνια. Δεύτερο, σε όλους τους νέους ανθρώπους, να ευχηθώ πάντα νίκες και νίκη. Δεν είναι πάντα η πρώτη θέση, είναι και το εφαγωνίζεσαι, είναι το να κατακτάς πράγματα στη ζωή σου, να θέτεις στόχους και να τους πετυχαίνεις. Οπότε, πάντα νικητές σε όλους. Χαιρετίζω αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, διότι ουσιαστικά μία σκέψη η οποία μεταφέρθηκε από τον κύριο Γάλλο και την πρώτη Σερών, σιγά σιγά θα γίνει θεσμός, θα γίνεται στις 13 περιφέρειες της χώρας, θα υπάρξει υπουργική απόφαση που θα περιγράφει τα πάντα και έτσι ουσιαστικά θα έχουμε συμμετοχή όλων των παιδιών, όχι μόνο πρωταθλητισμό, αλλά συμμετοχή και χαρά στο ΕΦΑ αγωνίζεστε. Θέλω να συγχαρώ επίσης την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, κυρία Φωτεινού, η οποία αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ιδέα και βλέπουμε σήμερα τα αποτελέσματα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Μπόρεσα μαθητής να μην κατάφερα να αγωνιστώ σε μια μαθητιάδα. Κατάφερα μετέπειτα σαν μαθητής να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μαθητιάδα θεωρώ είναι μια μικρογραφία των Ολυμπιακών. Εύχομαι όσο περνούν τα χρόνια αυτή η μαθητιάδα να δυναμώνει, να την αγκαλιάζουν όλο και περισσότεροι και να γίνει μια διοργάνωση εντάξια των Ολυμπιακών Αγώνων. Συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν προσπαθήσει για αυτή τη διοργάνωση, σε όλους τους μαθητές που βρίσκονται εδώ κοντά μας και προσπαθούν στα αθλήματα να κερδίσουν την πρώτη θέση,
Σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η προσπάθεια. Είναι ένα αντάμωμα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι μια γιορτή από τα παιδιά για τα παιδιά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, αλλά θα μου επιτρέψει ο κύριος Κοστάλας να τον ευχαριστήσω θερμά που ήρθε και να του κλέψω λίγο από τη δόξα, ζητώντας από όλους εσάς ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Αλέξη Κοστάλα. Θα συνεχίσω κλέβοντας του λίγο έτσι τη δόξα και θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς τους ανθρώπους με τα πορτοκαλί μπλουζάκια που βλέπετε, που έχουν δουλέψει πάρα πολύ εθελοντικά. Ορκιζόμαστε ότι προσερχόμαστε στους αγώνες για να αγωνιστούμε ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας έχει σκοπό την επίδειξη ποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού.